Ασφαλιστικά γραφεία Λαμπερνάκη. Με ειδικές τιμές σε ανέργους, αγρότες, συνταξιούχους, σώματα ασφαλείας, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, επαγγελματίες. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον. Στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25520-28300. Η ισοπαλία με έναν πολύ αξιόμαχο αντίπαλο. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα? Νομίζω πως σπάνια υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ ανώτεροι από τον αντίπαλο σε όλη τη διάρκεια, πέρα από κάποια διαστήματα στο δεύτερο ημίχρονο που η απειρία μας γύρισε μέτρα στο γήπεδο. Αλλά νομίζω ότι στη μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν πολύ πολύ καλύτεροι. Κάναμε τις περισσότερες φάσεις. Είχαμε την κατοχή, προσπαθήσαμε. Νομίζω πως ο αντίπαλος προηγήθηκε τη μοναδική φορά που μπήκε στην περιοχή μας, όπως έχει σημαίνει σε πολλά ματς φέτος εμάς δυστυχώς. Αντιδράσαμε, αλλά θεωρώ ότι το ποτίσμα δεν είναι δίκαιο κατά την δικιά μου εκτίμηση. Σήμερα κάνατε ενός λεπτού σιγή και αφιερώθηκε και το γκολ το οποίο σκόραρε η ομάδα σας από τον Μεμούρη στον Απόντα, τον Θανάση τον οικονόμου. Είχε ένα κακό διάστημα η ομάδα μας με το θάνατο της μητέρας του αρχηγού μας. Θέλαμε να αφιερώσουμε την νίκη σήμερα, αυτή που θέλαμε να κάνουμε στον αρχηγό μας. Νομίζω πως... εντάξει, είναι καλά τα γνωστικά, αλλά σημασία έχει να υπάρχει υγεία σε όλους για να μπορούμε να είμαστε εδώ και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απόλυτα βαθμό σήμερα εδώ στο γήπεδο της Ορεστιάδας για την ομάδα σας. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Τι να πω, μια κακή εμφάνιση σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο και πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν απόλυτα βαθμών. Δηλαδή, ίσως ήταν και πολύ αυτό που πήραμε. Το θετικό είναι ότι ακόμα και στην κακή μας μέρα, στην κακή μας εμφάνιση, τα παιδιά καταφέρουν να μην χάσουν το παιχνίδι. Πήραμε ένα πόντο, θετικό και αυτό, επειδή έχουμε βάλει κάτω τα πράγματα και ξέρουμε τι ζητάμε από κάθε παιχνίδι. Και πάμε παρακάτω. Πριν από λίγες μέρες πήρατε μια μεγάλη νίκη για το κύπελο. Σαφώς και πέρσι αλλά και φέτος είναι ένας θεσμός που σας ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα μας ενδιαφέρει και το κύπελο, ειδικά εδώ που φτάσαμε, δεν το συζητάω. Ίσως και το παιχνίδι της Τετάρτης, γιατί ήταν σαν παρόμοιο δύσκολο και βαρύ αγωνιστικό χώρο, ίσως μας κόστησε λίγο σε δυνάμεις και φάνηκε αυτό και μέσα στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στις μονομαχίες και σε αυτά ήμασταν πάντα δεύτεροι. Και πιστεύω ίσως να έπαιξε και αυτό το ρόλο του.